Οι πρόσφατες επιδρομές πυράβλων αέρος και πυράβλων πυροβολικού των ρωσικών αεροδιαστιγμικών δυνάμεων στη διοικητική και επιτελική υποδομή και τις οχυρώσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε Κωνσταντίνοφκα, Μερεφά και Σινκουέβ στην περιοχή του Χάρκοβ έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή από εμπειρογνώμονες και παρατηρητές. Η ενσωμάτωση της εναέριας οπτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων και των πλατφορμών επίθεσης πολλαπλών χρήσεων των αεροδιαστημικών δυνάμεων και του MFA σε ένα ενιαίο πεδίο πληροφοριών απέδωσε καρπού στο θέατρο επιχειρήσεων των ΜΠΑΣ. Προφανώς για την καταστολή εχθρικών στόχων χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικοί πύραυλοι κρούς χαμηλής παρατήρησης KH-101 με σωλήνα ενίσχυσης εικόνας όχι μεγαλύτερο από 0,04 τετραγωνικά μέτρα, τακτική πύραυλη LMUR καθώς και κατευθυνόμενη πύραυλη μεγάλης εμβέλειας 300 mm 9M544 κάθετος 549 από τα συστήματα πολλαπλών πυράβλων εκτόξευσης Tornado S. Ωστόσο, πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές ενδιαφέρθηκαν για την αρχή της διανομής στόχων και την επιλογή των χρονικών παραθήνων που εξασφάλιζαν τόσο υψηλές απώλειες του εχθρού κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης. Η κατανομή στόχων μεταξύ των φορέων πυράβλων Cruise KH-101, τους πυράβλους TU-160M και TU-95MS, των πυράβλων πολλαπλών χρήσεων LMUR, SU-30SM και SU-34 και των δημιουργιών Tornado S, MLRS θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλών ασύγχρονων καναλιών ανταλλαγής δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ελέγχου για Στρατιωτικές Μονάδες σε Τακτικό Επίπεδο ACS-TK Constellation. Παρόμοια κανάλια χρησιμοποιούνται από τα δικτυοκεντρικά τερματικά ανταλλαγής δεδομένων των στρατηγικών πυράβλων TU-95MS και TU-160M κάθετος 2. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Η διοίκηση των αεροδιαστημικών δυνάμεων καθώς και των ρωσικών δυνάμεων πυράβλων και πυροβολικού έχει επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση της δικτυοκεντρικής σύνδεσης μεταξύ επίγειων και εναέριων πλατφορμών τακτικής αναγνώρισης καθώς και στον ευρύτερο κατάλογο υψηλών όπλων κρούσης ακριβίας. Επίσης, καταγράφηκε η πολυαναμενόμενη απόκτηση από το προσωπικό των δυνάμεων αεράμυνας των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων η ικανότητα αντιμετώπισης των κατευθυνόμενων βλημάτων υψηλής ακρίβειας M31A1 GMLRS που χρησιμοποιούν το σύστημα HIMARS Mars 2 και M270B1 MLRS. Στην πράξη, το πλήρωμα μάχης ενός από τα συστήματα αεράμυνας πρώτης γραμμής M3 της ρωσικής στρατιωτικής αεράμυνας κατάφερε να εξοικειωθεί με τις δυνατότητες αντιμετώπισης πυράβλων μικρού μεγέθους M31A1 κατά την απόθεση ενός άλλου πρόσφατου τεράστιου χτυπήματος από τα συστήματα HIMARS στους πίσω κόμβους υλικοτεχνικής μας υποστήριξης στο θέατρο επιχειρήσεων της Νότιας Ουκρανίας, αναφέρει ρωσικό μέσο ενημέρωσης. Όσο αφορά τα kit του συστήματος αεράμυνας C-400 Triumph, τα TPK με αναχαιτιστές 9M96DM ενσωματώθηκαν στα πυρομαχικά μόνο ενός περιορισμένου αριθμού μαχητικών συνταγμάτων και τμήματων αυτών των συγκροτημάτων, ενώ τα περισσότερα από τα συγκροτήματα εξακολουθούν να διαθέτουν αντιαεροπορικά 48N6DM κατευθυνόμενους πυράβλους με ημιανεργό αναζητητή ραντάρ, περιορίζοντας το κανάλι της μεραρχίας σε 6 ταυτόχρονα αναχαιτισμένους εχθρικούς εναέριους στόχους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.